πήγαν στις τράπεζες για να πάρουν τα χρήματα της βασικής ενίσχυσης και των επιδοτήσεων και έφυγαν με άδεια χέρια. Ο λόγος για χιλιάδες γεωργούς και κτηνοτρόφους στη χώρα, δικαιούχους των επιδοτήσεων μέσω του ΟΣΔΕ, οι οποίοι μέχρι και πέρυσι έγιναν αποδέκτες των ενισχύσεων, φέτος όμως καλούνται να τα βγάλουν πέρα χωρίς τα χρήματα που είχαν προϋπολογίσει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι δικαιούχοι είδαν τις επιδοτήσεις κουτσουρεμένες, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες οι παραγωγοί είδαν μηδενικές πιστώσεις στους λογαριασμούς τους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Ιωαννίνων, Χάρης Λιούρης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έχοντας στο πλευρό του τον Σταύρο Τασιούλα, υπεύθυνο της Ένωσης για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ, έδωσε το στίγμα της δραματικής πλέον κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί εξαιτίας των αποφάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Μόνο μια δικαιολογία μπορεί να μας δώσει ότι το Υπουργείο μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θέλει να καλύψει τις ατασταλίες που έχει να κάνει με τα βοσκοτόπια που μοίρασαν ανά την Ελλάδα για να καρποθούν κάποιοι δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα για κάποιες χιλιάδες ευρώ. Μοιράστηκαν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα με κατανομές από βοσκοτόπους άλλων περιοχών και συγκεκριμένα εκεί όπου υπήρχε περίσσευμα, όπως στην περιοχή του νομού μας, σε παραγωγούς άλλων νομών χωρίς να έχουν ζωικό κεφάλαιο. Και καλά τα δώσαν εκεί που θέλαν. Άφησαν να γίνουν και χιλιάδες μεταβιβάσεις, πάντα με αμοιβή, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί που πήρανε να χάσουν τα χρήματά τους από τις μεταβιβάσεις, να κρατήσουν ή ακόμα και να αγοράσουν παραπάνω ζώα για να ενεργοποιήσουν πάντα με κόστος χωρίς να υπολογίσουν τίποτα. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να πληρωθούν και να ενεργοποιήσουν δικαιώματα άνθρωποι χωρίς ζώα και χωρίς να έχουν καμία σχέση με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Αυτό που φωνάζουμε όλοι, τα ΚΙΔ, συνεταιρισμοί, οι άνθρωποι που γνωρίζαμε όχι δικαιώματα με βοσκοτόπους χωρίς ζωικό κεφάλαιο. Ευκαιρία της τεχνικής λύσης, η οποία έδινε βοσκοτόπους σε όλη την Ελλάδα και μπορούσε να μετακινήσει παραγωγούς, αυτό εκμεταλλευτήκαν κάποιοι, οι οποίοι δηλώναν βοσκοτόπους χωρίς ζώα, με την ένδειξη ότι είναι παραγωγικός βοσκότοπος. Τους έδινε το δικαίωμα αυτό, τους έδωσε το δικαίωμα αυτό και για μια χρονιά, και συγκεκριμένα για το έτος 2020, πληρωθήκαν αυτοί που ήδη είχαν πάρει κάποιες εκτάσεις βοσκοτόπων και είχαν πάρει τα χρήματα των επιδοτήσεων. Αυτή η ενεργοποίηση των βοσκοτόπων γινόταν χωρίς ζώα. Με αυτόν τον τρόπο ήταν νόμιμο μέχρι στιγμής που πληρωθήκαν αυτοί. Από εκεί και πέρα, πριν τις μεταβιβάσεις, που θα μπορούσε κάλλιστα, αφού σκεφτόταν ότι αυτό έπρεπε κάπως να περιοριστεί, θα έπρεπε να είχαν αποκλείσει τη μεταβίβαση του εθνικού αποθέματος του 2020. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευόταν η παραγωγή που θελήσαν και αυτοί, όχι να πάρουν αυτόν τον τρόπο, αλλά να αγοράσουν από τους δικαιούχους του εθνικού αποθέματος του 2020. Γίνανε κάποιες μεταβιβάσεις, αρκετές ανά την Ελλάδα. Πάρα πολλοί απορροφοί λένε κοντεύουν γύρω στις 2.000 μεταβιβάσεις και φανταστείτε τώρα 2.000 παραγωγοί που ανταλλάξαν χρήματα, δώσαν χρήματα στους παλιούς δικαιούχους και τώρα κινδυνεύουν να χάσουν και τα χρήματά τους αλλά και να μην πάρουν. Έχουμε τόσα χρόνια που ζητάμε να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια και να κατανεμηθούν οι εκτάσεις των βοσκοτόπων στους πραγματικούς παραγωγούς και στις συγκεκριμένες περιοχές που δραστηριοποιούνται και εκτρέφουν τα ζώα με σταυλικές εγκαταστάσεις.